προσπάθεια από τον Γκομίτη, το σούπα ακριά, γκολ, 1-0 ο ΠΑΟΚ, ανοίγει το σκορ με τον Γιώτη Γκομίτη σκόρερ στο 4ο λεπτό της συνάντησης και βεβαίως παίρνει φωτιά η Νέα Φιλαδέλφια από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Ολυμπιακός με τον Μαυρογεννίδη, ανοίγει και τον Τζορτζεβίτσι, σέντρα του Τζορτζεβίτσι, ψηλά, το ψαλίδι από τον Αλεξανδρή Παλάου. Η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 8ο λεπτό του αγώνα. Ξέφυγε ο Γεωργάτος, έτοιμος για την σέντρα, την βγάζει, η μπάλα περνάει out σε αυτήν την πολύ ωραία προσπάθεια. Παραμένει άλυπτος στην κορυφαία ομάδα της Βορείου Ελλάδος. Η μπάλα χάνεται τον Κόβιτς, ο Σγιοβάνι κάνει το σούτο, ο Κόβιτς επεμβαίνει η σωτήρια. Ηλιάδης στο σκάψιμο για τον Γιαννακόπουλο, τσιμπάει την μπάλα αυτός, Γιαννακόπουλος φάτσα με τον γκολ. 1-1, όχι, out. Απίστευτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 21. Κωνσταντινίδης σελίσσεται, αλλάζει με τον Βενετίδη. Καφές που δοκιμάζει το σούτ. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Ελευθερόπουλου. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Βασίλη Μπορκόφη στο 31. Και αυτό βεβαίως ανταμείβεται με το σκορ μέχρι στιγμής. Για να δούμε το σούτ του Ζελίας, η μπάλα πάνω από τον Ζωδιοκάρη και πλάγια. Η πολύ ωραία παλιά του Τζόρτζεβιτς, ο Αλεξανδρής φάτσα, ο Κόβιτς λέει όχι στο 2-1. Περνάει και τον Μαυρογεννίδη, τσιμπάει την μπάλα. Για να δούμε, βγαίνει ο Γεωργιάδης, δεν υπάρχει offside. Ο Γεωργιάδης τέταρτο με τον Ελευθερόπουλο, φάτσα με το 3-0, δεν το κάνει. Ο Ελευθερόπουλος κρατάει τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Στον πάγκο έχουν πάρει όλα τα μέτρα τους για να μπορέσει η ομάδα να ξεπεράσει την αναμενόμενη αρχική αυτή επίθεση του Ολυμπιακού, ώστε να μπορέσει να φτάσει στον επιθυμητό στόχο που είναι το τρόπαιο. Μάλιστα, Πατσατζόγλου. Ο Κάς όμως για τον Γεωργιάδη, αυτός απέναντι από τον Ελευθερόπουλο. Το σουτ 3-0 ο ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 46 ο ΠΑΟΚ ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο 3-0 με σκόρερ τον Γεωργιάδη. Έχασε όμως από τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης παίρνει κανονικά την μπάλα. Ο Κάς περιμένει. Γύρισε ο Γεωργιάδης, ο Κάς το κοντρόλ ψάχνει τρόπο για να βγάλει το σουτ. Η προσποίηση του ΟΚΑ. Δεν ελευθερωθεί, έκανε το κάτι παραπάνω ο Κάς αυτή τη φάση. Όπου καθυστέρησε και εξεμάνει ο Μπάγεβιτς. Γεωργάτος, νέο γύρισμα. Για να δούμε γκολ από τον Αλεξανδρή. Ο Ολυμπιακός δεν μετράει. Υπάρχει offside. Ο Αλεξανδρής πήγε να πανηγυρίσει. Το γκολ αυτό δεν μετράει. Ναι. Η σέντρα του Γεωργάτου, τρεις παίχτες και ο Χούτος. Όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού αντέδρασε. Με τον Μπορμπόκη να εκτελεί ο Ελευθερόπουλος η κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της θέσης του Ελευθερόπουλου. Κεφαλιά από τον αρχηγό τον Τάσο Κατσαμπή που είχε πρότυπη. Με πολλές δυνάμεις και κίνηση καταπληκτική στην περιοχή, ο Ελευθερόπουλος βγαίνει. Με δεύτερη προσπάθεια επιχειρεί να κρατήσει την μπάλα μακριά την εστία του. Τα καταφέρνει ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Πάω λιγότερους, αλλά πιο έμπειρους. Ο Αλεξανδρής τετατέτ. Και πάλι ο Κόβιτς σώσει. Και δίνει πέναλτι ο Κασναφέρης. Ο Κασναφέρης σε αυτήν την προσπάθεια του Σιωβάνη να σηκωθεί να πάρει το rebound. Στο 77. Και πάλι η προσπάθεια του Σιωβάνη να τσιμπήσει την μπάλα. Την τσιμπάει ο Βραζιλιάνος. Ο Κόβιτς δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει πόδια. Η απόφαση του Κασναφέρη είναι σωστή. Κοιτάτε πώς τσιμπάει την μπάλα. Τσίπησε την μπάλα ο Σιωβάνη. Τζόρτζεβιτς στην εκτέλεση κοντοστέκεται. 3-1 Ολυμπιακός στο 78. Πολύ ωραίο πέρασμα αμέσως για τον Αλιτζή. Υπόδειξη για offside. Ο Κάς γυρίζει τον Αλιτζή. Συνέχεια της φάσης δεν καταλήγει στα αλήθεια, αλλά έτσι κι αλλιώς ο Κασναφέρης είδε τον επόπτη του, τον βοηθό του. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει offside. Καλύπτει ο παίκτης που μαρκάρει το Βενετίδη. Εκομίτης και ο Κάς. Με κλειστά μάτια βρίσκονται οι δύο κύπροι μεταξύ τους. Και τώρα δεν υπάρχει offside. Βέβαια ο Εκομίτης φεύγει από πολύ πίσω. Να δούμε τι δυνάμεις έχει βέβαια. Πάρα πολύ ωραία η κίνηση του Εκομίτη. Ο Ελευθερόπουλος σώζει το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. 4-0 από τον Αλιτζή. Ο ΠΑΟΚ δίνει διαστάσεις τριάμβου. 4-1, συγγνώμη, δίνει διαστάσεις τριάμβου στην νίκη του. Κόρνερ με τον Λουσιάνο για τον Ολυμπιακό. Η κεφαλιά, το σούτ από κοντά. 2-4 μειώνει ο Ολυμπιακός με τον Λάμπρο Κούτο στις καθυστερήσεις του αγώνα. Βάζει
Βασίλης και Παναγιώτης. Ολυμπιακό πλήρωμα κοπλιασίας διπλού σκιφ. Για το καλύτερο αποτέλεσμα στηρίζονται ο ένας τον άλλον. Ξεχύθηκαν στους δρόμους και κατέκλυσαν την πλατεία του Λευκού Πύργου πριν ακόμη λήξει ο αγώνας και αφού το αποτέλεσμα φαινόταν πως ήταν αδύνατο να ανατραπεί. Οι κυπελούχοι Ελλάδος παρέλαβαν το τρόπαιο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο και το μεσημέρι έτυχαν υποδοχής ηρώων στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αεροδρόμιο Μακεδονία, ώρα 4 το απόγευμα. Πάνω από 5.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ επιφυλάσσουν υποδοχή ηρώων στους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλι. Αλλά και στον προτεργάτη της επιτυχίας, Ντούσαν Μπάγεβιτς. Σε δύσκολο να πεις πώς νιώθεις, γιατί πραγματικά είναι... Η άλλος μας μία μέρα έτσι να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα παίκτες και με τα φύλλα τους, λαός του ΠΑΟΚ, όλους που συμπεραστήκανε σε αυτή τη δύσκολη χρονιά. Το ΠΑΟΚ έπαιξε την ωραίτερη μπάλα της φετινής χρονιάς και άξιζε να πάρει αυτό το κύπελλο. Εύχομαι να έχουμε και τις επιτυχίες του χρόνου. Επόμενος σταθμός, ο Λευκός Πύργος, όπου οι ενθουσιώδεις εκδηλώσεις συνεχίζονται στην περιοχή σήμα κατά τεθέν της πρωτεύουσας της Μακεδονίας. Το τρελό πανηγύρι έχει ξεκινήσει από χθες, στο ίδιο σημείο, πριν ακόμη ο διαιτητής Κασναφέρης σφυρίξει για τελευταία φορά στον τελικό. Η Θεσσαλονίκη ξενυχτά με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να πανηγυρίζουν τον πρώτο τίτλο που κερδίζει η ομάδα μετά από 16 χρόνια. Κορυφαία στιγμή η απονομή του κυπέλου Ελλάδος στον αρχηγό Τάσο Κατσαμπή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο. Αφιερώνουμε σε αυτούς μας, στον προπονητή και στο προπονητικό μας team και σίγουρα στο 12ο μας παίκτη από την αρχή της χρονιάς στο φιλάδο του ΠΑΟΚ. Μια μεγάλη βραδιά δικαίωσης και για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος αποθεώθηκε από τους 6.500 φίλους του ΠΑΟΚ, ενώ δέχτηκε και τα συγχαρητήρια του Σοκράτη Κόκαλη. Πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν από τη Νέα Φιλαδέλφια σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου οι πρωταγωνιστές γλέντισαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες υπό τους ήχους του Θεσσαλονικιού Βασίλη Καρά.